Τι μάτς έχουμε? Λοιπόν, ξεκινάμε το Σάββατο με Λαμία Αστέρας Τρίπολης στις 3. Λαμίας Αστέρας Τρίπολης στις 3. Θα γίνει ένα συγκλονιστικά κακό παιχνίδι, στο οποίο πιστεύω ότι η Λαμία θα πάρει την πρώτη της νίκη, γιατί η Τρίπολη είναι σωμένη και η Ευρώπη να μην βγει δεν τρέχει τίποτα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μια ποιότητα μέσω αμυντικά, μπροστά έχει τον Μπαράλες, όχι τίποτα περισσότερο. Πιστεύω ότι η Λαμία θα κερδίσει με άντερ και άσο. Ατρόμητος Απόλλων Σμύρνης επίσης το Σάββατο στις 5:15. Εδώ πιστεύω θα γίνει κέντα. Ο Απόλλωνας έπαιξε κάποια καλά παιχνίδια με κάποια αφέλεια στην άμυνα, τα οποία είχα αναλύσει εγώ πριν να αρρωστήσω με κορονοϊό. Η πεντάδα με την ευθεία, με την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ στο πρώτο γκολ έχουν υποθεί, αυτά μην τα επαναλαμβάνουμε. Πιστεύω όμως ότι τώρα, επειδή θα προσέξει περισσότερο με 5-3-2 ο Παράσχος, νομίζω ότι θα πάρει αυτό που δεν πήρε από άλλα παιχνίδια που ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι παρουσίασε το τελικό αποτέλεσμα. Πιστεύω στο Χ2 διπλή ευκαιρία. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Πέμπτη. Μάλιστα. Ποιοι έχουν από τον Ολυμπιακό? Χασάν και Λαραμπή νομίζω. Και έχει τραυματιστεί ο Βαλμπουένα. Είμαι ο Μαρινάκης. Πάω σε ένα διαγνωστικό κέντρο, πώς τα λένε αυτά. Παίρνω τον έναν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος κρατάει τις τσάντες και ένα μάγειρα, και του λέω: ο κορονοϊός. Άμα γίνει αυτό το παιχνίδι, θα τρυπήσω τα αρχίδια μου με καρφίτσα, σκάσω σαν αερόστατο. Άρα εσύ δίνεις το προγνωστικό σου αναβολή. Αναβολή παιχνιδιού λόγω κορονοϊού του Ολυμπιακού. Σιγά μην κάτσει ο Μαρινάκης να πάει να παίξει έναν υπερπάντων αγώνα που θα κάνει ο Παναθηναϊκός, χωρίς τον ένα σέντερφορ, χωρίς τον άλλον, και τον Βαλμποενά, με τον οποίο δικαιώνεται ο Ραπτόπουλος. Θα πάθει θλάση ο Βαλμποενά. Είσαι πεσημιστής, Ραπτόπουλε. Άντε Φάτινα, πεσημιστής Ραπτόπουλε. Πάμε παρακάτω. ΑΕΚ Λάρισα, Κυριακή στις 3. ΑΕΚ Λάρισα, τα παιχνίδια στις 3 με κειμονούν την Δίνους. Πιστεύω ότι... Στη Ριζούπολη. Στη Ριζούπολη. Ναι. Η ΑΕΚ δεν είναι η ομαδάρα όταν παίζει το κατακτητικό ποδόσφαιρο. Η Λάρισα με 3 στόπερ θα προσπαθήσει να κάνει οπωσδήποτε ό,τι καλύτερο για να μην φάει πολλά γκολ ή να βάλει κάποιο αντεπίθεση κτλ. Πιστεύω στο 0 σε ένα γκολ θα γίνει κακό παιχνίδι. Αν βάλει ένα γκολ η ΑΕΚ, 0-0, 1-0. Αυτό. Κυριακή 5:15 Πανετολικός Άρης, το οποίο το παιχνίδι, να σου βάλω εδώ και μία υποσημείωση να το έχει υπόψη σου, ξεκίνησε η απόδοση του διπλού στο 1.85 και χθες ξαφνικά που το ξαναείδα το παιχνίδι πήγε στο 2.40. Είναι άσος σου το λέει μάτς. Κάτι αυτό? Όχι, το μάτς είναι άσος. Ναι. Με το ΔΕΛ αυτό και τα λοιπά, επιστροφές και τα λοιπά. Άσο πώς το στηρίζεις? Μία αγωνιστικά φαντάζομαι το στηρίζεις. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, το στηρίζω μία αγωνιστικά. Α. Και στο γεγονός ότι κάποια στιγμή και ο Άρης δεν πρέπει να είναι τόσο ψηλά στη βαθμολογία, θα αρχίσει να πέφτει. Η στατιστική το λέει αυτό. Άσο και άντερ. Άρα δηλαδή δικαιολογείται το 1.85 που πήγε στο 2.40 το 2. Νομίζω ότι ο Μπού ξέρει περισσότερα από και έκανε διορθωτική κίνηση. Κινήθνητη βέβαια. Μάλιστα. Πάω Γιάννενα στις 7.30 ώρα της Κυριακής. Και εδώ θα γίνει κέντα. Βλέπεις κέντα εδώ? Βλέπω κέντα εδώ. Τα Γιάννενα είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλό κέντρο. Αν διατηρήσουν, επειδή δεν θα κάνουν πρέσινγκ ψηλά από το πρώτο ημίχρονο για να χάσουν δυνάμεις, θα κάτσουν πιο πίσω. Στο κέντρο έχουν 4 οχτάρια, ένα εξάρι το Σιώτη και άλλα 3 οχτάρια στα 20 μέτρα απόσταση, δεν παίζουν με τα εξτρέμ και θα χτυπήσουν εκεί που ο ΠΑΟΚ θα έχει πρόβλημα, και πιστεύω ότι επειδή ο ΠΑΟΚ έχει, δεν παίζει ο Γιαννούλης και όποιος θα παίξει δεξί και αριστερό πάκ είναι της πλάκας, θα έχουμε και ενταχή. Και Βόλο Σόφι το τελευταίο παιχνίδι που γίνεται Δευτέρα. Διπλό. Διπλό, διπλό και over. Διπλό και over. Έτσι, 15 μέρες που ήμουν ανάσκελα με πυρετό, είδα όραμα ότι αυτό θα είναι διπλό και over. Αυτά! Ωραία! Live σχολιασμό θα έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό το Σάββατο στις 7.30 και, τα δυο μας το... και την Κυριακή 5:15 ξεκινάμε με Πανετολικό Άρη και εν συνεχεία ΠΑΟΚ Γιάννενα. Τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά.